Γεια σας, τι μου κάνετε, είστε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εννοείται εγώ τώρα, τους βλέπω, δηλαδή. Είναι τέλεια. Τους βλέπεις τώρα. Όλους. Πώς είναι όλους. Περίπου. Κάθονται. Ναι. Πώς είναι ή πώς είναι. Πώς είναι. Είναι καλά, είναι μύρια. Εκατομμύρια. Μύρια. Ναι. Αλλά κάθονται αυτή τη στιγμή. Ναι, κάποιοι. Και κάποιοι που τους βλέπουν και λίγο, έτσι, λίγο όρθιοι, έτσι πάνε προς κουζίνα. Πάντως το να θέμα είναι κάτι. Ότι με εμάς, ακόμα και αν είναι καθιστή, μόλις βγούμε εμείς σηκώνονται. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε σούζα. Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... Και το εξωτερικό μου, μέσα από τον δορυφόρο. Μπράβο, μας. Τον έναν. Τον έναν και μοναδικό. Σήμερα η εκπομπή μου πεις είναι και πάλι κοντά σας, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα δικά σας τηλεφωνήματα και τα πολύ πολύ καλά σχόλια, λόγια και όλα αυτά τα οποία λέτε στους γραμματείς και τους φαρισαίους μας μέσα. Και βεβαίως, ναι, αφού έχουμε γραμματίζα, θα έχουμε φαρισαίους, αυτά πάνε μαζί. Όπως τους σιώτες που πάνε δύο-δύο. Όποιος έχει γραμματίσει πρέπει να έχει και φαρισαίους. Γιατί δεν έχει μόνο γραμματίσει, δεν είναι καλό το σημάδι αυτό. Δεν έχω δει το φαρισαίο. Θα τον δείξω εγώ μετά. Τον κρατάω, είναι όσο στο μανίκι. Κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω το εξής: ότι σήμερα μια νέα εβδομάδα ξεκινάει και επειδή αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει πρέπει να ξεκινήσει δυναμικά. Πριν πάλι από δύο εβδομάδες περίπου, είχαμε ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο μια εβδομάδα δυναμικά και μέσα από τα δικά σας μηνύματα που στείλατε, αποφασίσαμε ότι πρέπει να αρχίσουμε πάλι έτσι. Θα πείτε τώρα, Αλέξανδε, πολύ quiz παίζει σήμερα και μάντεψε και γρίφο και τα λοιπά. Τι είναι αυτά που λες. Δεν είναι έτσι, αλλά πάντοτε νομίζω ότι όταν δίνεις κάτι στον κόσμο καλό πρέπει να το δίνεις σιγά σιγά. Διότι όταν το δώσεις με τη μία, ο κόσμος το τρώει αμέσως, καταλαβαίνεις, γιατί το κοινό είναι παιδί μου ευκολόπιστο και αχόρταγο. Το τρώει αμέσως και μετά δεν έχει και κανένα νόημα. Δεν ευχαριστιέται. Γι' αυτό εμείς σε αυτή την εκπομπή θα σας τα δίνουμε λίγα. Λίγο για να το ευχαριστιέστε. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι και θέμα. Πώς το βλέπει ο άλλος, κατάλαβες. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα τρώνε πολύ πολύ. Ναι. Και είναι έτσι, αυτή είναι η ευχαρίστησή τους. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει λίγο-λίγο. Ναι. Εσένα σ' αρέσει λίγο-λίγο ή πολύ-πολύ. Εγώ μία και έξω. Μία και έξω. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι ο καλεσμένος είχε πει ότι. Δηλαδή, δεν όχι, αλήθεια. Δηλαδή... Ο καλεσμένος που έχουμε σήμερα είχε πει ότι όταν το φιλί αυτό. Η γυναίκα φιλί είσαι. Ναι. Όταν το φιλί αυτό λέει είναι από την Εμμανουέλα Σπανού, πάει και κολλάει. Πάει και κολλάει, ναι. Λοιπόν, αν έτσι όλα αυτά τα συνδυάσετε με τον δυνατό άνθρωπο τον οποίο ξεκινήσαμε πριν δύο εβδομάδες τη δεύτερη. Και λίγο με τηλεόραση. Και λίγο με την τηλεόραση. Λίγο με όλη αυτή τη μεγάλη του εμπειρία και καριέρα σε όλα αυτά τα καλλιτεχνικά δρόμενα και όχι μόνο. Και με τον άνθρωπο εκείνον είχαμε πει ότι μπορεί να παρουσιάσαμε τα βιβλία του με τις βιογραφίες την προηγούμενη φορά, όμως επειδή η δικιά του βιογραφία, η δικιά του πορεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει και 46 βιβλία. Ναι. Ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ με βάση δύο βιβλία τα οποία είχαν έρθει πέρσι στα χέρια μου και ήθελα κάποια στιγμή να τα αναλύσω. Το βιβλίο αυτό δηλαδή, Ο Ελληνικός Κινηματογράφος, γιατί. Okay. Θα ήθελα η ιστορία της πρώτης περίοδου και συνεχίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε εδώ και το πετύχαμε τον Πάνο τον Καλουδά. Το συγγραφέα βέβαια και το αν το θέλεις ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτό που κρατάμε στα χέρια μας. Γιατί σήμερα την εκπομπή θα την αφιερώσουμε στον κινηματογράφο. Γιατί σήμερα θα πούμε τα πάντα που αφορούν τον κινηματογράφο. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ειδικά όταν εισπράττω αυτή την άβρα σας, αυτή τη λάμψη σας. Βυθίζομαι περισσότερο στην καρέκλα, βολεύομαι και λέω παιδιά ρίχτε τα, πείτε τα. Πείτε τα. Πείτε ό,τι θέλετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επαναλαμβάνεις την πρόσκληση. Βέβαια, μα ήταν αυτό που είπα και στην αρχή. Εμείς μπήκαμε στο μη μου πεις παπάκι γιαχού. Τελεία.com. Και είδαμε πάρα πολλά μηνύματα για σένα πάνω που σε είχαμε κοντά μας πριν από πολλές μέρες. Και είπα ότι παιδιά, μόλις περάσει λίγο ο καιρός, ο Πάνος Καλούδας θα είναι και πάλι κοντά μας. Και ξέρεις ότι ο τηλεθεατής είναι σαν το παιδί. Είναι να μην του τάξεις. Εάν του πεις ότι θα κάνεις αυτό και δεν το κάνεις, χίλια να του δώσει, θα σου χτυπάει αυτό που δεν το είπες. Ευχαριστώ λοιπόν και τους τηλεθεατές. Πρώτα αυτούς έτσι. Γιατί εκείνοι μας έστειλαν τόσα μηνύματα. Είδες που σήμερα ο σκηνοθέτης που ξεκινάει η εβδομάδα μας έβαλε και το μπλε πάλι. Το μπλε χρωματάκι που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το γαλάζιο, είδες. Ναι, τα λέω. Γιατί αλλάζουμε. Εντάξει. Έτσι, γιατί δεν μας αρέσει να έχετε δει και τέτοια. Ναι, όχι, γιατί τα βαριέσαι. Λοιπόν, ο κινηματογράφος πάνω έχει μια τεράστια ιστορία. Εγώ νομίζω ότι είναι η αρχή όλων των υπόλοιπων πραγμάτων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ακόμα και το ότι εμείς είμαστε εδώ στην τηλεόραση και τα λέμε. Και θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι ο κινηματογράφος, πού ξεκίνησε και όλα αυτά, πώς ανακαλύφθηκε, ποιες ήταν οι συνέπειες. Όλα έχουμε ετοιμάσει πολύ υλικό.
Και βεβαίως να ξεκινήσουμε από μια κέραια ερώτηση, ας πούμε, για αυτό το θέμα, που νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Πότε ανακαλύπτουμε τον κινηματογράφο?